αυτή η κατάπτυστη επεξηγηματική εγκύκλειος του Υπουργείου θα μείνει στα χαρτιά. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε την απλήρωτη δουλειά μισή ώρα πριν, μισή ώρα αργότερα, ούτε καν τις τρεις μέρες με μονά χτυπήματα που αυτό θα σημαίνει 12 ώρα και 16 ώρα απλήρωτα. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμιά επέκταση του εργάσιμου χρόνου. Και μάλιστα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και δεν ξέρω εγώ ποιας άλλης κατάκτησης του ανθρώπινου είδους, να συζητάμε για 6 μέρες εργασίας αντί για μείωση του ωραρίου εργασίας. Και μάλιστα ακόμα και με αυτή την κατάπτυστη αύξηση του ωραρίου, ο εργαζόμενος λαός ακόμα ένα δίκιο να σκέφτεται πώς θα βγάλει δίκιο το μήνα του, όταν ο μισθός του θα τελειώνει στις 15 και να μην πω και νωρίτερα. Όλα γίνονται για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό υπηρετούν και οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί και τα νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Καταδικάζουμε αυτή την πολιτική στην πράξη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε συσπήρωση γύρω από τα σωματεία τους. Δηλώνουμε ότι σε όποιο χώρο πάει να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και η συγκεκριμένη εγκύκλειος, θα είμαστε στο πλευρό του. Παλεύουμε ακριβώς για να αλλάξουν και οι σχετισμοί στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί ακριβώς υπάρχουν δυστυχώς και μηχανισμοί από εργοδοτικούς και συνδικαλιστικούς και από εργοδοτικούς και κυβερνητικούς συνδικαλιστές που ακριβώς προωθούν αυτή την επιλογή της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι σε εμάς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, που το προηγούμενο διάστημα η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου κατά πλειοψηφία ψήφισε την αποδοχή της εξαήμερης εθελοντικής, σε πολλά εισαγωγικά του εθελοντικής εργασίας, στρώνοντας το χαλί στην ουσία για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.